Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε την απόφαση τη σημερινή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Τράκης. Τι λέει αυτή? Αναστολή των έκτακτων χειρουργείων λόγω αδυναμίας αναισθησιολογικής κάλυψης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Γιατί στα χειρουργεία της τρίτης πτέρυγας είναι 12 διασωληνωμένοι με COVID. Είναι η επάρκεια των κλινών ΜΕΘ. Μόνο στο νοσοκομείο το Ιπποκράτειο είναι 12 διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία του τρίτου κτηρίου της χειρουργικής, στα χειρουργεία του. Με αποτέλεσμα να σταματήσουν όλα τα έκτακτα χειρουργεία. Τι υπάρχει? Μόνο δύο αναισθησιολόγοι στο πρώτο κτίριο για περιπτώσεις που κινδυνεύει σοβαρά η ζωή τους να κάνουν χειρουργία. Αυτή είναι η εικόνα και εμείς. Κύριε Υπουργέ, τι είχαμε πει? Εμείς μιλάμε για επίταξη του ιδιωτικού συστήματος. Εσείς και τα άλλα κόμματα δεν κάνετε επίταξη. Παζάρια κάνετε. Παζάρια κάνετε με τους κλινικάρχες. Και οι όποιες κλίνες σας έχουν παραχωρηθεί είναι με το αζημίωτο πάντοτε. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα της περίοδου της πανδημίας είναι να έχουν αυξηθεί πάνω στα συντρίμια του δημόσιου νοσοκομείου οι μπίζες των ιδιωτικών νοσοκομείων. Έτσι λοιπόν εμείς λέμε χωρίς αποζημίωση, επίταξη, όλης της κλινικής και της νοσοκομειακής μονάδας της ιδιωτικής, ούτως ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Δεύτερο ζήτημα. Από το 2012 έως σήμερα έχουν χαθεί από τα δημόσια νοσοκομεία 7.000 κλίνες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του κλεισίματος των νοσοκομείων και των συγχωνεύσεων των κλινικών και της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που κλείσαν τα νοσοκομεία Λιμωδών και Θώρακος στην Πάτρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Στα πατήσια που έλεγε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, το νοσοκομείο μετατράπηκε σε κέντρο υγείας. Και αυτό επιβεβαιώνει ότι έχετε την ίδια πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής, στην εμπορευματοποίηση, γι' αυτό ακριβώς το λέω και δεν είναι δύσκολο στο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει εκκλήσεις στην αρχή για σιγή ηχθείως της πανδημίας, μετά για Υπουργό Υγείας Κοινής Αποδοχής και το τελευταίο διάστημα για Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Κοινής Αποδοχής με την κυβέρνηση. Και τρίτο ζήτημα που θέλω να βάλω, κυρία Πρόεδρε, η επόμενη μέρα ποια θα είναι, κύριε Υπουργέ? Το νέο ΕΣΥ θα είναι ακόμη περισσότερο, θα οδηγήσει ακόμη μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση στην υγεία. Θα οδηγήσει σε νέες καταργήσεις και συγχωνεύσεις νοσοκομείων και κλινικών. Το νοσοκομείο της Αμαλιάδας θα κλείσει, κύριε Υπουργέ. Πόσα εγγένεια έχουν γίνει της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Αμαλιάδας από τους υπουργούς? Δεν έχει λειτουργήσει ποτέ η νέα πτέρυγα. Και ο σύγχρονος αξονικός είναι ακόμη σε σελοφάν. Το νοσοκομείο του Λιξουρίου, ποια θα είναι η τύχη του? Έτσι λοιπόν το νέο ΕΣΥ θα οδηγεί σε νέες καταργήσεις νοσοκομείων, συγχωνεύσεις κλινικών. Η αξιοποίηση των ΣΔΙΤ θα εντείνει ακόμη περισσότερο την επιχειρηματική λειτουργία και δράση των νοσοκομείων. Και το αποτέλεσμα θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επιβάρηση του λαού, είτε άμεσα με τη συμμετοχή στα φάρμακα, στα νοσήλια, στις εξετάσεις, είτε έμεσα ως φορολογούμενος και ασφαλισμένος. Και το εργαλείο της μεγαλύτερης εμπορευματοποίησης είναι ακριβώς αυτό που ονομάζεται εξορθολογισμός των δαπανών στην υγεία. Αυτός ο εξορθολογισμός εκτόξευσε στην κυριολεξία τις ιδιωτικές δαπάνες για τα φάρμακα. Από το 2012 έως σήμερα έχει μειωθεί η κρατική δαπάνη για το φάρμακο κατά 50% και έχει αυξηθεί η ατομική δαπάνη για το φάρμακο κατά 52,8%. Αυτή η λογική του εξορθολογισμού οδήγησε σε μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, οδήγησε σε αύξηση της συμμετοχής του κόσμου, των εξεταζόμενων σε εργαστηριακές εξετάσεις, οδήγησε σε επιβολή ποσοστού παρακράτησης για τον κλάδο της υγείας, της υγειονομικοφαρμακευτικής περίθαλψης, στις επικουρικές συντάξεις
και την αύξηση του ποσοστού στις κύριες συντάξεις. Αυτά είναι τα αποτελέσματα και βεβαίως το νέο ΣΥ θα οδηγήσει σε νέες ανατροπές εργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό λέμε στην κυριολεξία ότι σήμερα αυτό το οποίο απαιτείται, όχι μόνο δεν πρέπει να δοθεί καμία ανοχή στην κυβερνητική πολιτική, αλλά αντίθετα πρέπει ο λαός να πάρει την υπόθεση και στη δημόσια υγεία και για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, αλλά πάνω απ' όλα για να ανοίξει το δρόμο της προοπτικής, που είναι αυτή η οποία θα καταργήσει την τεράστια αντίφαση ανάμεσα στις δυνατότητες που δίνει η επιστήμη σήμερα και στις συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού της χώρας μας, αλλά και των λαών των υπολείπων χώρων.